Η κυρία Μέρκελ, θα ξαναρχίσω γιατί δεν μπορώ να ακούσω τι λέω με το αεροπλάνο. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το δεύτερο ελληνικό πρόγραμμα και υπήρξε ένα ιδιαίτερα σαφές όχι στο ελληνικό μνημόνιο και στο ελληνικό δημοψήφισμα. Δεν έχουμε ακόμα τη βάση να αρχίσουμε νέες διαπραγματεύσεις όσον αφορά τη διαπραγμάτευση του προγράμματος στα πλαίσια του ESM. Εξακολουθεί να ισχύει για μας ότι η αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η ανάληψη ευθυνών σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή ένα Δούνε και Λαβίν, θα πρέπει να μας οδηγήσουν προς μια κατεύθυνση. Να το πω και διαφορετικά. Χωρίς αλληλεγγύη δεν θα υπάρξει καμία δυνατότητα να βοηθήσουμε. Χωρίς αλληλεγγύη και χωρίς όμως να υπάρξουν ανακατατάξεις και τροποποιήσεις δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Σήμερα στα πλαίσια της Συνόδου Κορυφής θα συζητήσουμε πώς θα πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν μπορούμε όμως να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα ακόμα. Και λέω ότι τώρα δεν πρόκειται για εβδομάδες, αλλά για ελάχιστες μέρες που μας έχουν απομείνει. Και θα ακούσουμε σήμερα πολύ προσεκτικά τι θα μας πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς παρακολουθήσαμε σε απευθείας σύνδεση τις δηλώσεις της Γερμανίδας Καγκελαρίου, η οποία επίσης προσέρχεται σε αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη σύνοδο κορυφής. Είπε λοιπόν ότι χωρίς αλληλεγγύη, χωρίς τροποποιήσεις, εμείς δεν θα μπορούμε.